Χριστινάκη μου. Βασικά, μαφιόζα μου. Μαφιόζα γιατί μαφιόζα σε γνώρισα. Μαφιόζα σε γνώρισα και σε ερωτεύτηκα. Και όταν σε είδα με τη φόρμα εργασίας, να μου βάζεις λάδια στο αμάξι μου, είπα αυτή η κοπέλα θα γίνει γυναίκα μου. Επειδή ξέρεις ότι πόσο πολύ σ' αγαπάω, μετά από 6,5 χρόνια, 6,5 χρόνια αγάπης, ειλικρίνειας, με έκανε να χαμογελάσω, να περάσω τόσο όμορφα. Μετά από 6,5 χρόνια ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να σου κάνω αυτή την πρόταση γάμου. Μια πρόταση γάμου που βασίζεται στα στοιχεία μας. Θα έχει story μια πίστα με αγωνιστικά αυτοκίνητα που θα κάνουν περνάω και γύρω από εμάς. Θα βάλω το φίλο μου το Χάρη τον Κορδοβέλη να τραβήξει δίθεν ένα βίντεο κλιπ. Μια επιτυχία του 400 μέτρα ευθεία και θα μας ζητήσει μια βοήθεια. Θα μας ζητήσει βοήθεια να του πάμε πολλά smart. Με αυτό με τα smart μας βοηθήσει και να πάω εσένα χωρίς να έχεις υποψίες, αλλά και να μπορούμε να πάρουμε τους φίλους μας με τα smart. Τι έχετε να πείτε για το ζευγάρι? Θα κλάψω, θα κλάψω! Τι έχεις να πεις για το ζευγάρι? Είναι τρελή και οι δύο και θα είναι η καλύτερη πρόταση ever! Θα γίνει σοφριά σου δίπλα στην πίστη. Θα μας φωνάξει να πάμε εκεί πέρα. Βέβαια, πρώτα θα έχουν φύγει πολλοί φίλοι μας, άτομα που δεν θα περιμένεις και σκηνής που δεν θα περιμένεις. Θα μαζευτούμε όλοι από εδώ, θα πάμε και θα είναι μαζεμένα τα Smart Club. Θα βάλουμε να τραγουδήσει κανονικά για να σου φύγουν υποψίες. Δεν φτάνει κανονικά 1-2 αγωνιστικά και θα προσπαθήσουν να σου φορέσω τα σπάρκο τα παπούτσια. Διαδώ! Α, οκ, ωραία. Θα πει, έχεις θέμα. Ωραία. Μάρια, μην πει μόνη τη. Θα πει. Αυτό θα είναι το στοιχείο που θα σας τραβήξει για μια φωτογράφηση, για ένα βίντεο, για ένα πλάνο μέσα στην πίστη. Πιστεύω να μην φοβηθείς εκείνη η μέρα ή να μην το ακυρώσεις. Θα μπούμε και οι δύο μέσα
και θα σβερνάμε τα αγωνιστικά γύρω γύρω. Εγώ θα κάνω σε καλό την πηγή κάτω στο μάτι, κάτι που σηκώσει την κερκή την ώρα. Στο! Πάμε. Την ώρα που μπούμε μέσα πεταχνούμε και πεταχνούμε αγώνα γύρω γύρω. Δηλαδή που είμαι ανταγωνιστικά γύρω γύρω θα αλλάξει το τραγούδι. Με το τραγούδι θα καταλάβεις ότι από ένα σημείο και μετά γυρνάμε το δικό μας γύρω. Μίσκατε το τραγούδι? Ναι. Το τραγούδι έχει τα συναισθήματά μας. Το τότε, το τώρα και το μετά. Τα δεξιά σου. Θέλεις να γίνεις γυναίκα? Βέβαια θέλω. Μου λέει, κοίτα από εκεί, ξέρω εγώ, και βλέπω όλους τους φίλους μας, συγγενείς, γενικά τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα, να έρχονται, βλέπω το παππού. Εντάξει, συγκινήθηκα. Εκείνη μόνο θα καταλάβεις ότι όλοι αυτούς που θα ήθελες να είναι εκείνη την ημέρα, θα είναι εκεί. Θα είναι ο Στέλιος, ο Τσούλιο, ο Ελισσαίος, η Ειρήνη, η Πολίνα, η μάνα μου, ο πατέρας μου, η μάνα σου, ο Παύλος, η κυρία Ειρήνη. Και όλοι θα είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Όλοι. Και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Και πιστεύω να πεις και ναι. Γιατί αν πεις όχι, δεν έχω φτιάξει άλλο πλάνο. Πλάνο διαφυγής ή θα προσπαθήσω πάλι. Αυτά. Περάσουμε όμως. Πολύ δυνατή στιγμή. Μέχρι και κάτι λεπτά αργότερα ακόμη πίστευα ότι τραβάμε βίντεο κλιπ. Μέχρι που μου αποχαρίσε, δεν υπάρχει βίντεο κλιπ, είναι όλο εδώ για σένα. Και ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον Μάριο. Μου έκανε να νιώσω αυτό το συναίσθημα. Που φρόντισε να είναι εκεί όλοι αυτοί. Που ξέρει τι θέλω, που με ανέχεται. Που ήταν συμπαθούν όλοι γιατί είναι το καλύτερο παιδί.
Μου είχε κάνει εντύπωση που την Κυριακή δούλευε ούτε ο αδερφός μου, ούτε φίλοι του που συνήθως δουλεύουν. Αλλά δεν το σκέφτηκα πάλι. Με είχε ρωτήσει η Αλεξάνδρα πώς θα ήθελα να είναι η πρότασή μου και πάλι δεν μου πέρασε το μυαλό. Και γενικά μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχα καταλάβει απολύτως τίποτα. Τι να πω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο, στα παιδιά που φτιάξαν το βίντεο και ήταν εκεί και κάναν πολύ δουλειά, η αλήθεια είναι, και σε όλους τους ανθρώπους που ήρθανε, είτε είναι συγγενείς, είτε είναι φίλοι, είτε είναι απλά γνωστοί, είτε είναι γνωστοί γνωστών, δεν έχει σημασία, όλοι είχαν τον ρόλο τους. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ήταν μια από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου. Νομίζω είμαι πολύ τυχερή που έχω βρει αυτό το παιδί. Και που οι φίλοι μας αγαπάνε και τους δύο, μας στηρίζουν. Σκέφτηκε να κάνει αυτό που ήθελα, γιατί πάνω στην πλάκα είχαμε συζητήσει και με τον Μάριο και με τους φίλους μας το πώς θα θέλαμε να είναι μια τέτοια στιγμή. Το δαχτυλίδι ήταν αυτό που ήθελα. Δεν ξέρω ποιο είναι το ιδανικό για μένα. Σίγουρα θέλω να είναι κάτι να έχει σχέση με αυτό που μου αρέσει και με αυτό που αρέσει στο Μάριο. Σίγουρα θέλω να τραβηχτεί σε βίντεο για να το έχω. Χριστίνα, καλά είσαι? Βγάζε με το. Σίγουρα το πιο σημαντικό ήταν να είναι εκεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας στηρίζουν και νομίζω δεν μπορούσε να το κάνει καλύτερα.